Hello, I'm Dr. Desna Fenduli, and you're watching Modern Odyssey on BronxNet and beyond. Today, we have a very special guest, the General Secretary of Interior of Greece, Mr. Michalis Stavrianoudakis. Κύριε Σταυριανοδάκη, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ που προσφέρατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε για την επίσκεψή σας στη Νέα Υόρκη. Χαρά μου και εμένα που συνομιλούμε. Ήδη έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια τις τελευταίες μέρες να έρθουμε σε επαφή και με ομογενειακές οργανώσεις αλλά και με εκπροσώπους των ομογενειακών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Βασικός μας στόχος είναι να μπορέσουμε οι Έλληνες ομογενείς να ενημερωθούν αρχικά για τη δυνατότητα που υπάρχουν το καινούργιο νόμο να μπορούν να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους στις επόμενες βουλευτικές εκλογές και κυρίως να γνωρίσουν τις λεπτομέρειες των προϋποθέσεων που απαιτούνται, να λυθούν όποιες οι απορίες και όσο πιο γρήγορα γίνονται να μπορέσουν να εγγραφτούν. Αυτό το λέμε γιατί ένα αίτημα δεκαετιών των Ελλήνων της Ομογένειας κατά ένα μεγάλο ποσοστό έχει ικανοποιηθεί και στο χέρι μας είναι όλοι μαζί σαν μια ομάδα οργανωμένη να συμβάλλουμε στο να ενημερωθούν όσοι πρέπει να ενημερωθούν και κυρίως να λειτουργήσουν άμεσα. Ποια είναι τα βασικά κριτήρια σύμφωνα τα οποία μπορεί κανείς να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού? Τα βασικά κριτήρια είναι καταρχήν να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της Ελλάδας. Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία? Αυτό μπαίνοντας μέσα στα δημοτολόγια του Δήμου που υπάγονται ηλεκτρονικά, μπορούν να διαπιστώσουν να είναι εγγεγραμμένοι. Οι περισσότεροι νομίζω ξέρουν ότι πράγματι είναι, αν δεν είναι, άρα είναι μια απλή διαδικασία. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει τα τελευταία 35 χρόνια να έχουν αποδεικτικό στοιχείο ότι τουλάχιστον 2 χρόνια αθρηστικά και όχι συνολικά αυτοτελώς, να έχουν παρουσία στην Ελλάδα. Κυρίως χρησιμοποιούνται στοιχεία στρατού, φοίτησης ή εργασιακής σχέσης. Δυστυχώς εδώ στην Αμερική με τα διαβατήρια παλιά που μπαίνανε οι σφραγίδες, από ό,τι ενημερώθηκα, δύσκολο πια να αποδείξουμε τις μεταβολές που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια, έστω και για καλοκαιρινές διακοπές ή οποιαδήποτε άλλα ταξίδια γινόντουσαν. Το τρίτο είναι να υπάρχει έστω μια φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους ή τα τελευταία 2 έτη, ένα ε1, ό,τι απαιτούνται δηλαδή από τα φορολογικές διαδικασίες, κάτι που επίσης οι περισσότεροι ομογενείς το έχουν, δεδομένου ότι πληρώνουν και έμφυα, πληρώνουν και φόρους και άρα είναι κάτι το οποίο μπορούν να το καλύψουν. Βασικά αυτά είναι. Άρα www.ipes.gr. Βεβαίως. Και μπαίνοντας εκεί θα βρουν την ανάλογη ιστοσελίδα που λέει εκλογές αποδήμων και μέσα από εκεί θα μπορέσουν να βρουν όλα τα στοιχεία. So, if you're a Greek living outside of Greece, in Europe, the United States and Australia or elsewhere in the world, either permanently or temporarily, for example for studies, work or other purposes, and you can prove that you are registered on the electoral rolls of Greece, you have been for at least 2 years over the last 35 years to Greece, 2 years in total, not necessarily 2 consecutive years, and you have a tax return in Greece for the last 1 or 2 years, then you are eligible to vote for the general elections of Greece. Sign up now, apodimi.gov.gr. Your voice matters. Και ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε σε όσους μας παρακολουθούν την εκπομπή Modern Odyssey? Το μήνυμα είναι ότι τη στιγμή που η Ελληνική Βουλή, έστω και με περιοριστικούς όρους, ψήφισε για πρώτη φορά, έδωσε το δικαίωμα στους απόδημους Έλληνες να συμμετέχουν, να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία και η μαζική συμμετοχή τους στις εγγραφές αυτές θα δώσει και τη δύναμη σε επόμενες θητείες της Βουλής να αρθούν πιο πολύ οι περιοριστικοί όροι και να γράφουν ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γενικέ. Καλή δύναμη στα έργα σας. Dr. Desna Fenduli for Modern Odyssey Now on BronxNet.